Η απότομη αλλαγή των καιρικών συνθήκων από τον καύσωνα της προηγούμενης εβδομάδας, στις χαμηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς βόρειους ανέμους του Σαββατοκύριακου, δημιούργησε εκτός των άλλων και πολλούς ανεμοστρόβιλους στα νότια παράλια της Ιεράπετρας. Ένας από τους ανεμοστρόβιλους πέρασε χθες το απόγευμα πάνω από θερμοκήπιο στα φέρμα Αγίου Ιωάννου, ξυλώνοντας μεγάλο τμήμα του και καταστρέφοντας την καλλιέργεια της ντομάτας που βρισκόταν στο στάδιο της συγκομιδής. Και μάλιστα τη στιγμή που έχει αρχίσει να ανακάμπτει τιμή του παραγωγού, πλησιάζοντας κοντά στο 1 ευρώ το κιλό. Στο απόγευμα έγινε, εγώ δεν ήμουν εδώ, έλειπα. Και με πήραν τηλέφωνο. Ότι μου κάνει ζημιά στον κήπιο. Ότι διότι όλο μου τα διάλυσε. Περίμενε τώρα αυτές τις μέρες με την άνοδο των τιμών να πάρει. Ναι, εννοείται, ναι. Αυτά που δεν έχει πάρει. Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Τι σημαίνει αυτό για σένα τώρα, σε πάει πίσω. Σίγουρα, ναι, πάει πίσω. Έχει ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ. Ναι. Τι ζητά λοιπόν τώρα από τον ΕΛΓΑ. Την αποζημίωση. Να έρθουν να καταγράψουν. Ναι, ναι, να καταγράψουν, ναι, ναι. Το ευχάριστο είναι ότι είναι ασφαλισμένος ο Μανώλης και λογικά αύριο θα πάει να κάνει μια δήλωση, θα πάει να κάνει μια δήλωση στο Δήμο και θα έρθουν άνθρωποι του ΕΛΓΑ να εκτιμήσουν τη ζημιά και ας ευχηθούμε, ας πούμε, να λειτουργήσει ο ΕΛΓΑ φυσιολογικά και να αποζημιωθεί ο παραγωγός σύντομα. Έγινε αρκετή ζημιά και πρέπει η πολιτεία να παρέμβει και να κάνει αυτό που πρέπει, να αποζημιώσει τον παθόν Γεωργό. Ευτυχώς, όπως ακούσατε, είναι ασφαλισμένος και αυτό είναι το καλύτερο. Μετά από όλα όσα έχουν αντιμετωπίσει φέτος η παραγωγή της Ιεράπετρας από τις χαμηλές τιμές λόγω της κρίσης του κορονοϊού, καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν και τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις θεομηνίες. Εκτός από ότι τα προϊόντα μας φέτος δεν είχαν καλή τύχη, έχουμε και αυτές τις ζημιές από τις θεομηνίες, έχουμε αυτές τις ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, εχθές, ενώ δεν ήταν πολύ δυνατός ο αέρας, πέρασε κάποιος ανεμοστρόφιλος και έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Η κατασκευή, από ό,τι βλέπουμε, είναι σκυμμένη, σιδερένια, καινούργια. Και όμως το πέρασμα του ανεμοστροφύλου έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Έτσι.